Έδρανα, θα ήθελα να είστε και τώρα βέβαια, ενώ και στο ίδιο κόμμα κιόλας, με τον Παύλο Πολάκη. Και οι βουλευτές που τώρα στην Αριστερά, δεν θυμάμαι και πριν να αντιδρούσαν με όλα αυτά που έκανε, γιατί δεν τα έκανε πρώτη φορά χτες. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον συνάδελφο τον κύριο Κεντρικού, θυμήθηκα τον εαυτό μου. Όταν δεν τον υποστηρίζαμε πολύ, ποτέ δεν τον υποστήριξαμε πολύ, είχαμε μία επίθεση από τους οπαδούς μετά. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσω, δεν θέλω να ασχοληθώ πολύ με ένα άλλο κόμμα, πια είμαστε Νέα Αριστερά. Ναι. Να πω δύο κουβέντες μόνο. Ότι αυτή η συμπεριφορά γενικότερα του Παύλου Πολάκη δεν συνάδει με την αριστερά. Δεν είναι αυτό το ήθος, το πνεύμα και ο πολιτισμός της αριστεράς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι αυτό το κόμμα σιγά σιγά δυστυχώς, άκουσα αυτό περί αυριανισμού, περί λαϊκισμού θα έλεγα γενικότερα, όλο και κυλάει προς τα εκεί. Αυτό είναι, νομίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που εγκαίρως εμείς αποχωρήσαμε, γιατί αυτό το κλίμα, όπως είπαμε, δεν ταιριάζει με την αριστερά. Δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά όλο εκείνο το κύμα του λαϊκισμού με αυτή την έννοια. Εμείς είμαστε μια άλλη δύναμη, σοβαρή εκτιμώ, με πολύ καλή παρουσία κοινοβουλευτική. Κάνουμε μια προσπάθεια. Τουλάχιστον διαφυλάσσουμε τις ιδέες, το ύφος, το ήθος της αριστεράς. Ωραία. Για να μας πει ο κύριος Κυριαδής πώς το. Οφείλω μία απάντηση στα που είπατε. Αν έχω τον λόγο. Πείτε, κύριε Πέρκα, πείτε τώρα για να πάμε και λίγο στην Κάσο. Το φαινόμενο Πολάκη και όλο αυτό υπήρχε και στον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ που ήμασταν εμείς. Δεν το υποστηρίξαμε ποτέ, αλλά δεν ήταν στην ηγετική ομάδα. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά. Να θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μόνος που έστειλε για διαγραφή στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Ναι, αλλά δεν διαγράφει. Λοιπόν. Γίνανε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι μετά με τον κύριο Κασελάκη ήρθε ο Κερασάκης η Τούρτα. Μπορείτε φύγαμε να μας εξηγήσετε μια ποια χαρά. Ήταν η δυσκολία. Ακούστε όμως τώρα, θα σας πω. Ο λαϊκισμός είναι εύκολος. Είναι ένα σύνθημα. Ο κόσμος είναι θολωμένος, ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος με τη φτώχεια, με την ακρίβεια, με όλα αυτά. Περνάει εύκολα. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά και στη χώρα μας. Στη χώρα μας έχουμε στη Βουλή πλέον. Πριν λίγα χρόνια δεν το πιστεύαμε. Κόμμα που δεν πιστεύει στην κλιματική κρίση, για παράδειγμα, ή αμφισβητεί τα πάντα. Λοιπόν, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία και εκεί είναι, κατά τη γνώμη μας, απαραίτητη η ιδεολογική μάχη, που μπορεί και πολιτική μάχη, της αριστεράς. Λοιπόν, επειδή... Που έχει πιο πυκνό λόγο, πιο δύσκολο ίσως καμιά φορά, γιατί πρέπει να εξηγήσεις γιατί το εμβόλιο είναι καλό πράγμα, ας πούμε, ή γιατί υπάρχει κλιματική κρίση και γιατί πρέπει γρήγορα να κάνουμε και πού είναι το επίδικο με την πολιτική της δεξιάς. Ωραία. Αυτά θέλουν μια εξήγηση, λοιπόν. Πάμε λίγο να... Αλλά ο κύριος Πολάκης, ξαφνικά με τον κύριο Κασελάκη, είναι στην ηγετική ομάδα, όπως και άλλα στελέχη με τα οποία εμείς πάντα διαφωνούσαμε. Και δεν υπερασπίζουμε. Θα δείχνετε στους επόμενους, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ότι υπάρχει αυτή η κουβέντα και μόνο. Λοιπόν. Έστω και στη Γαλλία. Αλλά ακόμα και εδώ αυτό που ανέφερα ως παράδειγμα. Αλλά και εσείς τι θέλετε αυτή την κουβέντα είμαστε... για να δικαιολογείτε την ύπαρξή σας, κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Κύριε Κερίδη, ο κίνδυνος της ακροδεξιάς επιφέρει και μία ακροδεξιοποίηση της δεξιάς. Ναι, και με τον Πολάκη τον αντιμετωπίζετε. Μιλάω για τον γάμο των ομόφυλων, για παράδειγμα. Θέλω να πω, ο Πολάκης, ο οποίος δεν τον ψήφισε. Είναι σε άλλο κόμμα, κύριε Πέρκα. Ο Πολάκης δεν. Όχι. Όχι, με πάει τώρα σε κάτι που ο Πολάκης αποκλείεται. Ο Πολάκης δεν τον ψήφισε, παρόλο που ήταν η κομματική πειθαρχία. Ερωτώ. Την ακροδεξιά είναι ένας ακροδεξιός λόγος σε αισθητική, σε λαϊκισμό, σε απλούστα. Απαντήστε, κύριε Κερίδη. Απάντησα και θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω πάψει. Αυτό το τίμιος, ξέρετε, κύριε Κερίδη, να σας το πω και αυτό για το τίμιος. Εγώ θα ρωτήσω πάντως για την Κάσο, ό,τι και να γίνει. Το τίμιος. Ζούμε σε μια εποχή, δυστυχώς, με πολέμους στη γειτονιά μας. Με μια Ευρώπη δειλή και θα έλεγα δεν παίρνει θέση εκεί που πρέπει. Μιλάω κυρίως για τη γενοκτονία στη Γάζα. Οφείλω κάθε φορά που βγαίνω και έχω δημοσιολόγο να το αναφέρω. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν μιλάει κανείς, ούτε η Ευρώπη. Και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία λέμε ότι είναι το καλό παιδί, ο δεδομένος σύμμαχος. Και δεν αξιοποιεί όλο αυτό τη διπλωματική οδό και με την Τουρκία, που είναι το βασικό θέμα, αλλά και με τη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά και σε ό,τι αφορά, εγώ θα επανέλθω στο θέμα των εξοπλιστικών. Μία κοινωνία που ρημάζει, μία οικονομία που μεγενθύνεται, αλλά ο κόσμος φτωχοποιείται, και ένα σωρό κονδύλια στα εξοπλιστικά, μία κούρσα εξοπλισμών, η οποία βεβαίως, όπως βλέπουμε. Άρα, ας πούμε, η παραγγελία που έγινε χθες για τα 20 F-35, λέτε, δεν θα έπρεπε να γίνει, ας πούμε. Δίνω ένα παράδειγμα, χαρακτηριστικό. Τώρα δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω. Εντάξει, μπορεί κάποια από αυτά που ζητάει το σώμα, προφανώς πρέπει να έχουμε την επαρκή άμυνα, δεν συζητάμε γι' αυτό, αλλά προφανώς τα εξοπλιστικά δεν τα ψηφίσαμε.
γιατί αυτή η κούρσα εξοπλισμών δεν ξέρουμε ακριβώς πού οδηγεί. Αυτή η Ευρώπη έχει γίνει πια μια πολεμική βιομηχανία. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Είμαστε εν μέσω της κλιματικής κρίσης. Τώρα που έπρεπε όλα τα κονδύλια και όλη η προσοχή να πέφτει, πώς θα σώσουμε το πλανήτη, τις ζωές μας και τις επόμενες γενιές, τι θα παραδώσουμε. Θα τους παραδώσουμε ένα χάος, ένα κλιματικό χάος, και θα πρέπει τότε να. Πέφτει χρήμα στην πολεμική βιομηχανία. Νομίζω έχει φύγει η ατζέντα πια από την πράσινη λοιπόν, μετάβαση βεβαίως, και πάμε στην κοινή άμυνα και στην πολεμική βιομηχανία. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Και βέβαια μέσα σε αυτά είναι και όλη αυτή η ελληνοτουρκική διένεξη, στην οποία υποτίθεται ότι υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υποτίθεται, υπάρχουν οι φίλοι μας υποτίθεται, υπάρχουν οι σύμμαχοι, έχουμε την Κύπρο. Γιορτάσαμε χρες τα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή, η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Και εγώ θα επανέλθω στο θέμα της Γάζας. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται γενοκτονία. Παίρνουμε βιντεάκια με παιδιά. Τον Νετανιάχου, επειδή είπαμε πριν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Από πάρα πολλά χρόνια. Είπε ο Σόλτς και η Πράσινη. Αλλά δεν έχει καν προχωρεί αρκετά. Κούρσα εξοπλισμών. Αυτό. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Ναι, ακούστε. Εξοπλισμοί και όπλα. Μισό λεπτό. Επιτρέπετε να πω τώρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό.